Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε αμέσως με τον Αντώνη Παραρά, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν στην περιοχή της Κρεπενής μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και κάποιων από τους πρόσφυγες. Αντώνη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε κάποια προβλήματα εκεί στην περιοχή της Κρεπενής, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος σήμερα να πραγματοποιήσει συναντήσεις σε σχέση με αυτά και να διαμαρτυρηθεί για την παρουσία των προσφύγων εκεί, θεωρώντας ότι μπορεί να υπάρξουν και κίνδυνοι. Κοίταξε, έχουν προκύψει ένα-δύο περιστατικά, θα έλεγα ανησυχητικά, από χθες αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, όπου φαίνεται πως θα πρέπει γενικά, Γιάννα, αυτή η κατάσταση λίγο να ρυθμιστεί. Διότι ενημέρωση αυτοδιοικητική δεν υπάρχει, ας πούμε, ούτε από την μεριά της αστυνομίας, για το πώς κινούνται οι πρόσφυγες, έτσι, το πού πρέπει να πάνε ή και με ποιον τρόπο υπάρχει αυτή η καθημερινότητά τους. Αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες δύο ημέρες είναι να έχουν γίνει ήδη και αναφορές ή και καταγγελίες, αν θέλετε, στην αστυνομία, διότι κάποιοι πέρασαν μέσα σε οικίες, μέσα σε χώρους, σε κήπους σπιτιών, ιδιωτικούς χώρους, σε κήπους, για να βρουν ενδεχομένως, όπως μου λέγανε κάτοικοι, για να βρουν τροφή. Συνομίλησα χθες αργά το βράδυ και με τον σύλλογο της Κρεπενής, όπου πραγματικά φάνηκε πως υπήρχε και υπάρχει, έτσι, μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι γίνεται, για το τι μέλη γενέστε, για το πώς θα συνυπάρξουν πια και οι πρόσφυγες, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι και της περιοχής. Βέβαια, για Αντώνη, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν επρόκειτο για κάποια ιδιαίτερα σημαντικά περιστατικά, απλά οι κάτοικοι φοβούνται μήπως δημιουργηθούν προηγούμενα και στην συνέχεια αυτά εξελιχθούν σε κάτι πολύ χειρότερο. Όταν οι κάτοικοι ήδη κάνουν τις αναφορές και τις καταγγελίες για παραβίαση του ιδιωτικού χώρου και όταν μάλιστα μαθαίνουμε ότι ψάχνουν τροφή, νομίζω είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό ως πληροφορία. Γιατί αυτό είναι το ξεκίνημα κάποιας κατάστασης και θα πρέπει ίσως από τώρα, γιατί εμείς λέμε ότι γενικά δεν πρέπει να τα κρύβουν αυτά, να τα κρύβουμε, να τα κουκουλώνουμε σε μια μικρή τοπική κοινωνία, Γιάννα. Νομίζω ότι πρέπει να διευθετηθεί, αλλά και να υπάρξει και μια εξήγηση τι σημαίνει ότι ψάχνουν τροφή. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι εμένα μου έχουν δημιουργηθεί, ειδικά από χθες που πληροφορηθήκαμε τα περιστατικά, κάποιες απορίες. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει ένας προγραμματισμός για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Καστοριά και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, αν θέλουμε να πούμε, της Ελλάδας, δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα για την σύντησή τους? Δεν είναι μόνο βρίσκονται σε μια Αντώνη, νομίζω μονάδα. Όμως ότι μέσα στη σύμβαση που υπογράφουν οι ξενοδόχοι με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, προβλέπεται το ζήτημα της σύντησης και, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπονται τρία γεύματα. Επίσης, νομίζω ότι προβλέπεται και το ζήτημα της μετακίνησής τους, έτσι ώστε να μην μετακινούνται με τα πόδια, και που πολλές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνο μέσα στη νύχτα με τα οχήματα που αναπτύσσουν αρκετά μεγάλες ταχύτητες εκείνη την περιοχή. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι αυτά προβλέπονται όμως στη σύμβαση της ύπατης αρμοστίας. Άρα δημιουργούνται όντως ερωτηματικά για το για ποιους λόγους ενδεχομένως χρειάζεται να αναζητήσουν τροφή. Βέβαια, άκουσα μια εξήγηση ότι ζήλεψαν κάποια λαχανικά από τον κήπο και μπήκαν να πάρουν. Αλλά το να μπαίνει κάποιος σε ένα χώρο ιδιόκτητο, όπου μπορεί να υπάρχουν και σκυλιά, άγρια σκυλιά, και να επιτεθούν σε αυτούς τους ανθρώπους, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι μπορεί επιπτώσεις να δημιουργηθούν. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει λογική και ούτε νομίζω κανένας μπορεί να ανεχθεί ζήλεψαν ή ζηλεύουν ή θα ζηλέψουν αύριο. Δεν υπάρχουν αυτά και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μέρημνα και από την αστυνομία για τον οποιονδήποτε, έτσι. Διότι αυτό το οποίο λέμε την στιγμή αυτή είναι ότι υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση από τους κατοίκους και της Κρεπενής, όπως μαθαίνω, και για την συνύπαρξη πια, εφόσον όλα αυτά είναι με έναν προγραμματισμό, προβλέπονται μέσα από μια σύμβαση, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την σύντηση, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει τι μπορεί να είναι όλο αυτό. Εκτός και αν δεν τηρούνται, λέω, μερικά από αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Τότε λοιπόν αυτό είναι κάτι άλλο, νομίζω, έτσι. Αντώνη, η πληροφόρησή σου σε σχέση με το τι θέλουν, τι ζητούν οι κάτοικοι της Κρεπενής που ξεκίνησαν ήδη τις επαφές τους, ποια είναι?
Οι κάτοικοι καταρχήν, θέλω να πω, γιατί μίλησα και με τον Σύλλογο, βάζουν κάποια θέματα. Δηλαδή, για το ζήτημα, και αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν οι πρόσφυγες να αναζητούν την τροφή. Και αναρωτιόντουσαν, στις επαφές που είχαν μαζί μας, δεν τρώνε αυτοί οι άνθρωποι κανονικά τα τρία γεύματα. Στην συνέχεια, μου έβαλαν ένα πάρα πολύ σωστό θέμα, που πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε και να το δει και η Δημοτική Αρχή για τον καλύτερο πια φωτισμό της περιοχής, της Κρεπενής. Εκεί δεν υπάρχουν φώτα. Οι άνθρωποι αυτοί, Γιάννα, κινούνται πάρα πολλές ώρες και την ώρα αυτή που μιλάμε και πιο αργά κινούνται στην περιοχή. Πηγαίνουν ακόμα και στο Μαυροχώρι, πηγαίνουν στο Δυσπηλιό, σε γενικές περιοχές. Ναι, στο ναι. Πώς θα πάνε αυτοί? Εκεί τα σημεία αυτά είναι τόσο επικίνδυνα, είναι τόσο άσχημα, τα ξέρουμε όλοι τα σημεία αυτά, ότι δεν είναι καλά. Οπότε να συστήσουμε και λίγο, να εφιστήσουμε μάλλον, Αντώνη, την προσοχή λίγο των οδηγών που κινούνται σε αυτόν τον δρόμο. Ξέρουμε όλοι ότι αναπτύσσονται αρκετά μεγάλες ταχύτητες. Καλό θα είναι να προσέχουμε ιδιαίτερα για να μην έχουμε το οποιοδήποτε περιστατικό. Δεν υπάρχει φωτισμός. Θέλω να σου πω ότι σήμερα, όχι με διάθεση έτσι, τόσο έντονη, με καταγγελτικό χαρακτήρα, έτσι, οι άνθρωποι έσπευσαν, οι κάτοικοι της περιοχής, να θέσουν τον προβληματισμό τους, να θέσουν τα προβλήματα, γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, έτσι, να βρίσκεσαι στην οικία σου και να ακούς ότι την κάτω πόρτα κάποιος την παραβιάζει για τροφή, για ρούχα ή για οτιδήποτε άλλο, και δεν μπορείς να, μπορείς να το γνωρίζεις. Και δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να μας πείσει ότι πρέπει να ζούμε με κάτι τέτοιο. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Ακριβώς, Αντώνη, και το νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που δημιουργείται είναι ο φόβος, γιατί δεν ξέρεις ούτε ποιος είναι, ούτε τι θέλει στην πόρτα σου. Και δεν ξέρεις την κατάληξη που θα έχει αυτή όλη η ιστορία. Αυτό που θα πρέπει να δούμε, γιατί θα γίνει και μία επίσκεψη, από ό,τι έμαθα σήμερα, ο Σύλλογος και όχι μόνο, πήγαν να δούνε και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αδαμόπουλο, αλλά πρέπει να απουσίαζε. Νομίζω απουσίαζε, ακριβώς. Απουσίαζε. Θα γίνει πάντως το ραντεβού, γιατί πρέπει να διευθετηθούν και να εξηγηθούν ίσως και όλα αυτά. Τηλεφωνήματα νομίζω δέχτηκε και ο επιχειρηματίας που φιλοξενεί αυτές τις οικογένειες των προσφύγων, η Μαρία Αντωνίου, μιλώντας σήμερα, από τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, μιλώντας σήμερα στον Α, έβαλε μερικά ζητήματα για την γνωστοποίηση και την καλύτερη πια ενημέρωση των πολιτών, των Καστοριανών, να μάθουμε, λέει, πόσες είναι οι οικογένειες, πού θα φτάσει αυτός ο αριθμός και τι προβλέπεται πια απόλυτη διαδικασία. Και η κυρία Αντωνίου επίσης είπε, Γιάννα, ότι είχε έρθει και έχει έρθει σε επαφή και με τον αστυνομικό διευθυντή για να συντονίσουν και να ενημερωθούν βέβαια και να ενημερώσουν ένα τον άλλον, αλλά και να συζητήσουν ίσως τις περιπολίες, τις πιο συχνές περιπολίες. Αλλά εγώ θυμίζω και πάλι ότι μπαίνει ένα πολύ μεγάλο θέμα της μετακίνησης των ανθρώπων αυτών, έτσι, που μπορεί να θεωρείται και μια βόλτα που κάνουν, ό,τι κάνουν, σε έναν πάρα πολύ επικίνδυνο δρόμο, σε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο, που δυστυχώς δεν έχει ασχοληθεί ποτέ μια δημοτική αρχή σοβαρά να φτιάξει είτε ένα πεζοδρόμιο μεγαλύτερο, είτε να κοπούν κάποια χόρτα. Οι άνθρωποι αυτοί κινούνται, ειδικά από το ξενοδοχείο Δέδης προς το Δυσπηλιό, αλλά και στην άλλη διαδρομή προς την Κορισό ή οπουδήποτε αλλού, κινούνται πάνω στον δρόμο, χωρίς φωτισμό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλές φορές πολύ εύκολο τροχαίο. Και θα είναι πολύ κρίμα να θρηνήσουμε ανθρώπινες, παιδικές και όχι μόνο ζωές. Μάλιστα, Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί στον Α947 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Αντωνίου. Ναι, ναι. Θέλω να, επειδή έμαθα ότι έχετε ήδη μιλήσει και εσείς... Ήδη ναι, έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο της Κρεπενής της περιοχής. Χθες βράδυ μιλήσατε. Αλλά και σήμερα το πρωί με τον αστυνομικό διευθυντή, για να, αν όντως υπάρχουν αυτά που, όπως αποκαλύφθηκαν, κάποιες επισκέψεις των προσφύγων σε αυλές, σπίτια κτλ. Θα ήθελα να μην φοβίζουμε τον κόσμο. Είναι κάποιες πιθανόν μεμονωμένες θα έλεγα καταστάσεις. Είναι αλλά, κάποια μεμονωμένα περιστατικά προς στιγμή. Κάποια μεμονωμένα. Ναι. Το ζήτημα όμως, το μείζον ζήτημα σε αυτή την ιστορία είναι αυτό που λέμε ως Νέα Δημοκρατία. Προς Θεού δεν είμαστε ούτε ρατσιστές ούτε ξενοφοβικοί. Αυτό όμως που χρειάζεται και όντως χρειάζεται οργάνωση και προσπάθεια από όλες τις πλευρές προκειμένου
να μην έχουμε άλλα ζητήματα. Κυρίως η ενημέρωση. Πριν πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι, πείτε μου, η ενημέρωση του κόσμου. Ναι. Όταν λοιπόν, γνωρίζοντας από τα πιο επίσημα κυβερνητικά χείλη, ότι δεν θα έχουμε στην περιοχή μας πρόσφυγες, κάποιες άλλες εθνικότητες, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, όταν ξαφνικά ένα βράδυ, χωρίς καμία ενημέρωση ούτε των τοπικών αρχών, ούτε της κοινωνίας, μεταφέρθηκαν κάποιοι πρόσφυγες στην περιοχή μας. Μάλιστα. Το θέμα είναι, να μου πείτε λίγο... Το πιο σημαντικό είναι, και επειδή υπάρχει αυτή η μη ενημέρωση του κόσμου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ανησυχίες στην κοινωνία. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Πόσοι είναι, λέτε. Δεν ξέρουμε αυτά λοιπόν που ρωτούσα στο δελτίο τύπου, πόσοι, ποιες εθνικότητες, για πόσο καιρό θα μείνουν. Είναι ερωτήματα που έθεσα προς την κυβέρνηση, προς τους τοπικό ΣΥΡΙΖΑ και το μόνο που κάνανε να με υβρίζουν. Δεν είναι δυνατόν να μην είναι ενήμερες οι τοπικές να σας υβρίζουν γιατί, δεν κατάλαβα. Δεν είχαν προφανώς κάτι άλλο να πούνε. Να σας υβρίζουν γιατί, εντάξει, να σας πω γιατί κάτι. Γιατί προφανώς δεν ξέρουν και αυτοί ποια είναι η κυβέρνηση. Κυρία Αντωνίου, πείτε μου καταρχήν, γιατί εντάξει, είναι, καταλαβαίνετε, η ανησυχία μεγάλη των πολιτών, αφού έχουν ξεκινήσει κάποια τέτοια περιστατικά. Ο πρόεδρος, η Κρεπενή, τι λέει τώρα, τι κάνουνε, τι σκέπτονται οι άνθρωποι, τι θέλουν να κάνουνε. Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Μετά αυτά τα δύο κρούσματα που υπήρξαν, υπάρχει ένας φόβος. Ήταν δύο τα κρούσματα λοιπόν, έτσι, μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εγώ επικοινώνησα και με την αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς με ήπιο τρόπο και με ψυχραιμία να χειριστούμε αυτό το ζήτημα. Η κοινωνία της Καστοριάς, όπως είπατε, αγκάλιασε και τα παιδιά των προσφύγων και τους ανθρώπους αυτούς που προέρχονται από μία περιοχή πιθανών που είναι πρόσφυγες, δηλαδή είναι καταγεγραμμένοι, είναι αυτό, αλλά από εκεί και πέρα γύρονται διάφορα ζητήματα που αυτό ανησυχεί τον κόσμο. Μάλιστα. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι κυρίως οργάνωση. Και η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει, κύριε Παραγάνη, μια μεγάλη πρόκληση δεκάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που έχουν ουσιαστικά μείνει εγκλωβισμένοι στη χώρα. Και θεωρούμε ως Νέα Δημοκρατία ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της ανικανότητας. Γιατί πριν από 6 μήνες, 7, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προκαλέσει τον κύριο Τσίπρα, βλέποντας ότι γιγαντώνεται αυτό το μεγάλο το ζήτημα, να συμπορευτούμε όλοι σε μια εθνική γραμμή που θα έβαζε σε προτεραιότητα το διαχωρισμό των προσφύγων από τους οικονομικούς μετανάστες, τη δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων για τους οικονομικούς μετανάστες και μια οργανωμένη κατανομή. Έτσι ώστε να... αυτά όμως που βλέπουμε και γίνονται, με την πρόσφατη κιόλας αποχώρηση, παρέτηση του Γενικού Γραμματέα, η πρώτη υποδοχή και τεθοδοποίηση του Οδυσσέα Βουδούρη, και πρέπει να το αναδείξουμε, που κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι ξοδεύει υπερβολικά πολλά χρήματα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ναι. Κύριος Τσίπρας, αντί να απαντήσει, έκανε δεκτή την παρέτηση Βουδούρη. Σε αυτό όλο θα θυμίσω και τότε την καταγγελία της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στις ΣΕΡΕΣ, κυρία Σταμπουλή. Άρα ζητήσαμε από την κυβέρνηση μας, να μας απαντήσει και από τους τοπικούς εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πόσοι θα φιλοξενηθούν στην Καστοριά. Απάντηση δεν έχουμε. Πάντως αυτό είναι ένα δικαίωμα στην ενημέρωση που πρέπει να έχουν οι πάντες. Έτσι, πρέπει να ξέρουν. Πρέπει να είναι ενήμερες οι αρχές και η κοοινωνία του τόπου. Για να μπορέσουν. Κύριε Αντωνίου, για να πάμε και στα επόμενα θέματα, πείτε μου κάτι. Αστυνομικές. Ρατσιστικά φαινόμενα και κορώμενα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι, επαναλαμβάνω όμως. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι οι ανησυχίες της κοινωνίας είναι κατανοητές. Είναι κατανοητές. Να σας πω, περιπολίες ή κάτι άλλο. Στην Κρεπενή που δεν υπάρχει φωτισμό. Στην Κρεπενή δεν έχει φωτισμό. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος ανησυχεί. Να είσαι σε ένα σπίτι που είναι πέρα από τον αστικό ιστό της πόλης, που δεν έχει φως, μένεις μόνος και να ακούσεις, καταλαβαίνεσαι. Ναι, λέτε αυτά τα περιστατικά τα οποία τρομάζουν. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί οι φορείς. Η αστυνομία θα κάνει κάτι, σας είπε κάτι ο αστυνομικός διευθυντής που είναι ανακοινώσιμος, πούμε, θα αυξηθούν οι περιπολίες ή κάτι άλλο. Μετά τα χθεσινά εννοώ. Ναι, η αστυνομία οφείλει να κάνει σε όποια καταγγελία τη δουλειά της
και όπως πρέπει μάλιστα. Και όπως την κάνει. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, τώρα θέλω την γεύση. Αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο ζήτημα, έτσι, το παρακολουθούμε. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και δεν ξέρω σήμερα μετά την ομιλία. Η γεύση της ομιλίας, φαντάζομαι. Ναι, θέλω απλώς να σας πω ότι αν έχετε κάποιο νέο από την υπόθεση εκεί και με τον πρόεδρο, που και αυτός αγωνιά της Κρεπενής, να μας ενημερώσετε βέβαια και στην πορεία της ημέρας για το τι γίνεται. Θα έχω και συνάντηση. Μου είπε ότι σήμερα θα έρθει να με ενημερώσει από το γραφείο. Α, θα περάσει για να σας ενημερώσει για το θέμα, έτσι, μάλιστα. Ωραία, πάμε λοιπόν στα ευχάριστα. Πάμε λίγο, ναι, ένα λεπτό. Πάμε λίγο πριν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε με τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο, για το θέμα του φράγματος Νεστορίου, που εξακολουθεί να μην γίνονται εργασίες στην περιοχή. Ένα θέμα που ο κύριος Σαββόπουλος φαίνεται το παρακολουθεί αρκετά στενά, όντας φυσικά και περιφερειακός σύμβουλος της Καστοριάς. Κύριε Σαββόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αλούση, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τώρα, τι να πούμε πλέον, κύριε Σαββόπουλε, για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο φαίνεται ότι δεν θα γλιτώσει τελικά από τα δεινά και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση, με το δεδομένο ότι έχουν εκτελεστεί ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών εργασιών και όλα αυτά, βέβαια, ενώ και ακόμη και τώρα δεν εργάζεται κανένα μηχάνημα στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε, δηλαδή ευχή όλων μας είναι, και εδώ και πολύ καιρό το λέγαμε, το έργο να σωθεί. Αυτό που έχουμε τονίσει φέτος κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, από τον Μάρτιο, από τον Μάιο, πριν 1,5 μήνα που με είχατε βγάλει πάλι έτσι στον αέρα τηλεφωνικά, είναι ότι αυτή τη φορά το φράγμα του Νεστορίου, κύριε Αλούσιο, σταμάτησε για διαφορετικό λόγο. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αίτηση λύσης σύμβασης από την κοινοπραξία του έργου, ενώ τις προηγούμενες φορές θυμάστε ότι οι υπηρεσίες ζητούσαν να εκτελεστούν κάποιες εργασίες οι οποίες ήταν εκτός χρονοδιαγράμματος και η λύση ήταν από πλευράς υπηρεσίας. Τώρα ο ανάδοχος ο ίδιος για δικούς του λόγους, για λόγους που επικαλείται όπως η πληρωμή της δόσης που δεν ξέρω τελικά πληρώθηκε, η δόση δεν πληρώθηκε, Η κυρία Τελιγιορίδου είπε ότι έχει πληρωθεί, έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές της πολιτείας. Ακόμα, δηλαδή να μην έχει πάει στα ταμεία της κοινοπραξίας το ποσό των 150.000. Και όπως και η απέτηση πλέον της εταιρείας, που ακούγοντας προχθές τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αδαμόπουλο, ότι έχει φτάσει το 3.800. Δηλαδή, εξεπλάγει. Κύριε Σαββόπουλε, όμως, γιατί τελικά δεν έχουμε καταλάβει. Ο κύριος Γκέτσιος είπε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν ξεκινούν τα μηχανήματα ο Δήμαρχος Νεστορίου δεν είναι η διεκδίκηση της αποζημίωσης από πλευράς εταιρείας για το χρονικό διάστημα που τα μηχανήματα ήταν σταματημένα, αλλά για το ότι θέλουν την πρόβλεψη μεγαλύτερων κονδυλίων μέσα στο 2017, έτσι ώστε να μην ξεκινήσουν και σταματήσουν οι εργασίες εντός τριμήνου και πάμε μετά να το συνεχίσουμε το έργο το 2018. Αυτό είπε ο κύριος Γκέτσιος. Ο κύριος Αδαμόπουλος είπε από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει όντως η διεκδίκηση της αποζημίωσης και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα λυθεί στις δικαστικές αίθουσες. Δεν αποκλείεται, είπε, ο ίδιος ανάδοχος να αναλάβει και στη συνέχεια το έργο όπως έγινε στην περιοχή της Πραμόριτσας, στο φράγμα της Πραμόριτσας. Αλλά νομίζω ότι επί της ουσίας δεν ξέρουμε εδώ στην περιοχή μας, εδώ στην Καστοριά, για ποιους λόγους ακριβώς έχει σταματήσει τον λόγο έργο. Ξέρετε, αυτό το έχουμε με τη νέα περιφερειακή αρχή, αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, ναι, και η κυρία Τελιγιορίδου όμως δήλωσε άγνοια κατ' ουσία. Η κυρία Τελιγιορίδου, ακούγοντάς την προχθές σε εσάς που είχε βγει στο κανάλι, και είπε ότι μπορεί να χρειαστεί να προκαλέσω σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτό, κυρία Λούση, δεν πρέπει να γίνει από χθες, όχι σήμερα. Α, φυσικά, γιατί είμαστε και εν ώψη χειμώνα, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι... Για το 2016 δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει. Ναι, και πάμε μετά για την άνοιξη του 2017, εάν και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Να βάλουμε λίγο με τη σειρά κάποια πράγματα. Η πρώτη αίτηση η οποία ζητούσε να πληρωθεί ο λογαριασμός ο περσινός, που είχε κατατεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από 9 Δεκεμβρίου του 2015 τα 150 χιλιάρικα, ζητούσε για το πρώτο τρίμηνο, για το χρονικό διάστημα δηλαδή που δεν φρόντισε
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έγκαιρα να το εντάξει. Και ακόμα να ξέρετε, δεν έχουμε την ένταξη με την έννοια της ένταξης. Έχουμε την πρόθεση του Υπουργείου, εντάσσοντας στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ένα ποσό της τάξης των 3,5 εκατομμύριων ευρώ, ότι θα συνεχιστεί το έργο και στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης του Αλέξανδρου Μπαρντατής, πράγμα το οποίο είναι αυτονόητο. Μάρτιο λοιπόν του 2016 ζητάει ο ανάδοχος 150.000 για τα χρόνια. Το τιμολόγιο, το τελευταίο τιμολόγιο που κατέθεσε. 110.000 γιατί είναι 3 μήνες, κυρία, εμένα τα μηχανήματά μου κάθονται, το προβλέπει η νομοθεσία και ζητάω για διαφυγόντα κέρδη, γιατί καθόντουσαν τα μηχανήματα αυτό το ποσό. Αυτά είπε, αυτά η κυρία Τελιγιορίδου είπε ότι έχουν καταβληθεί τα χρήματα ή τουλάχιστον έχουν μπει σε μια διαδικασία καταβολής. Σεπτέμβριο του 2016, δηλαδή μετά από περίπου 6 μήνες. Μάρτιο ήταν η αρχική έτσι, κυρία Λούσιο. Και κάθε μήνας που περνάει, γι' αυτό και προέκυψε το ποσό των 3.800.000 ευρώ, γιατί υπάρχει μια αύξηση, δεν ξέρω πώς προκύπτει, δηλαδή από τις 120.000 που ζητούσαμε τον Μάρτιο, να φτάνουμε στα 3.800. Και αλίμονο αν η υπόθεση του φράγματος του Νεστορίου πάει στα διοικητικά δικαστήρια, χάθηκε το έργο. Γιατί δηλαδή, κύριε Σαββόπουλε. Λέει ότι θα πάμε στον δεύτερο. Δεύτερος, κυρία Λούσιο, είναι η ΕΛΤΕΡ, η οποία έχει εδώ και 4 χρόνια υπαχθεί στην επιτροπή του άρθρου περιπτώχευσης του 99-98. Δεν θυμάμαι ποιο άρθρο είναι. Η δεύτερη είναι, εταιρεία η οποία έκανε την προσφορά, ΕΛΤΕΡ, έτσι. Ναι, η ΕΛΤΕΡ έχει μπει στο άρθρο περιπτώχευσης. Οπότε θα πάμε στον τρίτο. Χαιρετίσματα, δηλαδή χάθηκε το έργο. Δεν μπορεί να λέμε έτσι ελαφρά την καρδία. Ξέρετε, θα πάμε στα διοικητικά δικαστήρια και θα λυθεί το θέμα. Τώρα, να ρωτήσω, κύριε Σαββόπουλε, εσείς έχετε, για να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, έχετε πληροφόρηση ότι ο λόγος που δεν ξεκινά το έργο αυτή τη στιγμή είναι η διεκδίκηση της αποζημίωσης, δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Αδαμόπουλος. Ναι. Γιατί σας λέω ότι ο Δήμαρχος Νεστορίου μας είπε κάτι διαφορετικό, γι' αυτό λέω. Ναι, άκουσα και τον κύριο Γκέτσιο που είπε, ξέρω εγώ. Ο λόγος αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν πληρώθηκαν ακόμα. Μπορεί τα λεφτά να υπάρχουν στο κωδικό, δεν μπήκαν τα λεφτά. Αυτός ήταν και ο πρώτος λόγος που είχαν κάνει το αίτημα ουσιαστικά λύση της σύμβασης, γιατί μη πληρωμή του λογαριασμού που χρωστάει το Υπουργείο απέναντι ακόμα είναι θέμα ημερών από ό,τι φαντάζομαι και σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυρίας Τελιγιορίδου, αλλά είναι και η απέτηση για διαφυγόντα κέρδη, δηλαδή για τα μηχανήματα τα οποία στέκονται πάνω και δεν φρόντισε, επαναλαμβάνω, το Υπουργείο έγκαιρα να το εντάξει στο επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο του Αλέξανδρου Μπαρντατζής. Αυτός είναι ο λόγος. Από 120.000 πήγανε 3.500-3.600. Επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει και πριν 1,5 μήνα, άμεσα θα πρέπει να συγκληθεί και να γίνει αυτό που λέμε η σύσκεψη. Η περσινή σύσκεψη, κυρία Λούσιου, ξέρετε τι ημερομηνία έγινε, 9 Δεκεμβρίου του 2015. Όταν είχα κάνει το γραπτό ερώτημα εγώ στον Υπουργείο, τι γίνεται ρε παιδιά με τη μελέτη του αρδευτικού, άρων ο κύριος Αδαμόπουλος με την κυρία Τελεγιορίδου, πήγε και η κυρία Αντωνίου στον κύριο Μπόλαρη, 9 Δεκεμβρίου του 2015. Τότε που έβγαλαν και τα δελτία τύπου και μας είπαν ότι χαρακτηρίστηκε το έργο σαν γέφυρα κλπ. Και για τη μας και για τη μελέτη και για το φράγμα, από τότε προκλήθηκε κάποια σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορών. Πού είναι ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, κυρία Λούσιου, γιατί Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας λέγεται, αυτός που θα καταργούσε το κοζανοκεντρικό κράτος. Ακούσατε καμιά φορά τον κύριο Καρυμπίδη να μιλάει για το φράγμα του Νεστορίου? Μήπως δεν έχουν αντιληφθεί κάποιοι ότι το φράγμα του Νεστορίου μαζί με το αρδευτικό και το υδροελεκτρικό είναι το πλέον αναψυχιακό έργο της περιοχής, όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη, ένα έργο το οποίο αν γινόντουσαν σωστά οι ενέργειες από το 2016 θα απασχολούσε ακόμη και σήμερα 140 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 100 και πλέον θα ήταν Καστοριανοί με τα ποσοστά ανεργίας που βλέπουμε που έχουν εκτιναχθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή με τι ελαφρότητα κάποιοι βγαίνουν και δηλώνουν. Εγώ θα μιλήσω από πλευράς μου ως περιφερειακός σύμβουλος, ο κύριος Αδαμόπουλος. Να λέω ότι μπορεί ο δεύτερος, μπορεί να λυθεί, μπορεί, τι μπορεί. Σήμερα θα έπρεπε να είχε γίνει, επαναλαμβάνω, η σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων στην Αθήνα με παρουσία των πολιτικών. Είναι θέμα πολιτικό. Θέλει πολιτική λύση. Ουέ και αλίμον, αν περιμένουμε η αίτηση θεραπείας από πλευράς Υπουργείου, θα απαντηθεί και έχει το περιθώριο με απόφαση του Υπουργού αν θα κάνει δεχτή την αίτηση λύση σύμβαση, κυρία Λούσιου, 19 Οκτωβρίου. Χάθηκε η φετινή χρονιά. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει ο Υπουργός. Ουσιαστικά, δηλαδή, έως τις 19 Οκτωβρίου θα πρέπει το Υπουργείο να αποφασίσει εάν θα λυθεί η σύμβαση ή όχι με τον ανάδοχο. Είναι η ημερομηνία όπου θα το αργότερο.
Δεν σας... ένα κενό και δεν άκουσα τίποτα. Ναι, δεν σας άκουσα κι εγώ, κύριε Σαββόπουλε. 19 Οκτωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία όπου θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή της απόφασης του Υπουργού μετά από τα τεχνικά συμβούλια και μετά από τις εισηγήσεις που θα γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η απόφαση είναι καθαρά στη θέληση και στη βούληση του Υπουργού, του αρμόδιου. Εάν θα κάνει δεκτή την αίτηση για λύση της σύμβασης ή όχι. Με ό,τι συνεπάγεται. Με ό,τι συνεπάγεται. Αλλά είναι δυνατόν να εξαντλούμε όλα τα περιθώρια που βλέπει ο νόμος, δηλαδή η δίμηνη σιωπηρή απάντηση που ουσιαστικά αρνείται δηλαδή της αίτησης που είχε κάνει η εταιρεία. Πέρασε ένα εξάμηνο, δεν κουνιέται φίλο, δεν έγινε καμία σύσκεψη και με ελαφρά την καρδία ακούμε δηλώσεις, ξέρω εγώ, αυτό που ασκούν σήμερα τη διοίκηση, δεν είναι πρώτο ή δεύτερο βαθμό και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ασφαλώς έχει την ευθύνη του και δεν μας λένε κάτι ουσιαστικό, δεν μας λένε τι θα γίνει με το φράγμα του Νεστορίου, δεν μας λένε ότι θα πρέπει να κατέβουν όλοι στην Αθήνα, να φωνάξουν και τον εκπρόσωπο της κοινοπραξίας και να καθίσουν σε ένα τραπέζι για να πούνε... Σαββόπουλε, σκέφτεστε να θέσετε... κυρία Λούσιο, τον Μάρτιο του 16, τα 100-120 χιλιάρια που αναλαμβάνω που ζητούσε τότε ο ανάδοχος είναι ένα πολύ μικρό ποσό σε αυτά που ζητάει τώρα, τα 3.600, που ξέρετε αυτά είναι νόμιμες, προβλεπόμενες από την νομοθεσία, αποζημιώσεις στην εταιρεία. Η εταιρεία σου λέει, εγώ είμαι εκεί πάνω με όλα τα μηχανήματά μου και περιμένουμε από εσάς να μας εντάξετε, να μας κάνετε. Κύριε Σαββόπουλε, σκέφτεστε μήπως να θέσετε το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να αναλάβουν αυτή τη στιγμή την ευθύνη για ό,τι γίνει. Για τρίτη φορά, κυρία Λούς. Για τρίτη φορά, ό,τι έχει σχέση. Γιατί και στην ίδια κατάσταση, παγωμένη δηλαδή, είναι και η μελέτη του αρδευτικού για πόσα χρόνια. Και εκεί ήθελα να σταθώ και να ρωτήσω. Δηλαδή, ακούσαμε, αν ακούσετε την πετάλητη συνέντευξη που έδωσε, δεν ξέρω στο ραδιόφωνο, την έδωσε στην τηλεόραση, ο κύριος Αδαμόπουλος είπε ότι καταρχήν στην αυτό. Στην τηλεόραση ήταν απλά τηλεφωνική. Ανοίγουν, λέει, προσφορές. Τι σημαίνει ανοίγουν προσφορές, κύριε Λούση. Οι μελέτες έχουν τρία στάδια. Έχουν το πρώτο στάδιο που είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών που είχε γίνει επί των ημερών μας. Η μελέτη δημοπρατήθηκε 15 Γενάρη του 2014. Το πρώτο στάδιο έλεγχος των δικαιολογητικών δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και δεν έχει τη διαδικασία των εστάσεων. Ελέγχει τα δικαιολογητικά των εταιρεών, οι οποίες δεν ξέρω αν είναι 15 ή 11 ή 13, ούτε αυτό δεν ξέρουμε. Άλλη φορά βγαίνουν και λένε ότι είναι 11, άλλες 13, άλλες 15. Κάπου εκεί πέρα τέλος πάντων είναι τα σχήματα που συμμετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισμού. Κάναμε γραπτή ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το 2015 και απαντήθηκε μετά από εκείνα τα στέλα, κρατάω μαχαίρι, ότι τον Ιούλιο του 2015 θα έχουμε, λέει, την σύμβαση. Ιούλιο του 2015. Κάναμε τη γραπτή ερώτηση στον Υπουργό τον Δεκέμβριο του 2015. Πήγαιναν εκεί και είπαν ότι ξέρετε, δεν συνεδρίαζε η Επιτροπή. Λέγε τα τακτικά μέλη γίνανε, αποσπάστηκαν σε άλλες υπηρεσίες, τα αναπληρωματικά δεν πηγαίνανε και ελαφρά την καρδία λέει ο Υπουργός ότι η υπηρεσία του, που είχε μια υποχρέωση να προχωρήσει στην αξιολόγηση μιας μελέτης, δεν συνεδρίαζε, χωρίς να ευθύνεται κανένας. Τώρα ακούω τον κύριο Γκέτσιο, λέει, η πρόεδρος της Επιτροπής λέει, έχει ένα προσωπικό οικογενειακό πρόβλημα. Λέει και για δύο μήνες δεν πιάσαν τη μελέτη. Αυτά είπε, δεν ξέρω, κάνω λάθος. Κυρία Λούζιου, αυτό είπε, κύριε Σαββόπουλε. Δημόσιο, δεν υπάρχει αναντικατάστατος κανένας. Υπάρχουν μέλη τα οποία αναπληρώνουν και τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο και τα άλλα τα μέλη. Και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή είπε ο κύριος Αδαμόπουλος ότι ανοίγουν τις οικονομικές προσφορές. Δηλαδή και σε αυτό μας απαντάει λάθος και δεν μας λέει πότε τελικά προσδιορίζει χρονικά θα έχουμε αυτό που λέμε την πολυπόθητη σύμβαση της μελέτης του αρδευτικού. Το πιο δύσκολο στάδιο είναι αυτό, είναι το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και όχι των οικονομικών που είπε ο κύριος Αδαμόπουλος. Αν το είπε από έτσι βιασύνη του λόγου του, εντάξει, δικαιολογείται. Αν το είπε όμως έτσι. Για να το πει, δεν είμαστε στο στάδιο των οικονομικών προσφορών, είναι το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών. Το πιο δύσκολο στάδιο, όπου εκεί πέρα μόλις ολοκληρωθούν οι πίνακες, κυρία Λούση, επειδή η μελέτη είναι μεγάλη, είναι 4.480, θα αρχίζουν οι βροχοί των εστάσεων. Εδώ εγώ είμαι στον Δήμο, πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών του Διαγωνισμού, για ένα διαγωνισμό 50.000 για προμήθεια λαπτήρων και από το Μάρτιο υπάρχει κάποιος ο οποίος συνεχώς κάνει εστάσεις και εξαντλεί όλα τα περιθώρια του νόμου και μας έχει πάει 7 μήνες. Ναι, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το όποιο ενδεχόμενο φυσικά μέσα στην προβλεπόμενη διαδικασία. Αυτό είναι. Της αξιολόγησης, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθεί. Αυτό τουλάχιστον μας πει. Κύριε Σαββόπουλε, όμως. Κατ' ουσίαν, γιατί εξαρτάται περισσότερο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι θέμα πολιτικό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στο Υπουργείο. Δηλαδή κάναμε μία συνάντηση. Έχουμε και πάλι κάποια διακοπή, δεν ξέρω, μας ακούτε. Σας ακούω, ναι, κύριε Λούση, κάνει μια διακοπή όταν μιλάμε ταυτόχρονα. Η Περιφερειακή Αρχή η σημερινή είναι 25 μήνες
ασκεί την διοίκηση της περιφέρειάς μας. Στους 25 μήνες λοιπόν ο αντιπεριφερειάρχης μας ο κ. Αδαμός πήγε μόνο μία φορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μόνο μία φορά. Μία φορά και αυτό μετά από ερώτημα που κάναμε πέρσι το Δεκέμβριο και από τότε δεν ξαναπαρουσιάστηκε. Εγώ θυμάμαι όσο ήμασταν περιφερειακή αρχή, 44 μήνες κάναμε, 3,5 χρόνια, είχαμε πάει τουλάχιστον 7-8 φορές όλοι μαζί οι Καστοριανοί και μία φορά παρουσία του περιφερειάρχη του κ. Δακή για θέματα τα οποία αφορούσαν την Καστοριά. Και είχαμε, πιστεύω, μια πολύ μεγάλη έτσι, αποτελεσματικότητα σε αυτά που τουλάχιστον είχαμε βάλει ως στόχο. 4 πράγματα βάλαμε. Στόχο 2 μας τα χτυπήσαν, την δημοπράτηση της μελέτης του αρδευτικού και τα παράλληλα εναλλασμού του Γέρμα. Και τα άλλα τα αρδευτικά μας είπανε με το νέο πρόγραμμα στήριξης. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, απουσιάζει παντελώς από αυτό το σοβαρό θέμα της Καστοριάς του Περιφερειάρχης. Δεν προκαλείται καμία σύσκεψη, μια συζήτηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην Αθήνα που θα πρέπει άμεσα από αύριο κιόλας όλοι, η κυρία Τελεκυρίδου, ο κύριος Δακή, ο κύριος Καρυπίδης, ο κύριος Αδαμόπουλος, να κάνουν ίση, να βρεθούν με τον Μπόλαρη, με τον άλλο τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κάτω στην Αθήνα, να φωνάξουν εκπρόσωπους της κοινοπραξίας και να δουν τι λύση θα βρεθεί. Διαφορετικά θα χαθεί το έργο και μετά θα πάμε και θα λέμε ότι ξέρετε αυτό, εκείνο κτλ. Υπάρχει αδιαφορία από τη σημερινή περιφερειακή αρχή. Αυτό που είπε ο κύριος Γέστος, ότι όλοι είναι έργο που αφορά όλη την Καστοριά, άρα όλοι όσοι. Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, κύριε Σαββόπουλε, γιατί αν θέλετε, αφορά λιγότερο το Δήμο Νεστορίου και περισσότερο το Δήμο της Καστοριάς. Και το Δήμο Άργου Σοριστικού, ο Καστοριά είναι ένας μικρός νομός, κύριε Αλούσιο. Αν με το καλό ολοκληρωθούν όλα αυτά σε 3-4 χρόνια μαζί με το αρδευτικό. Ακόμη και τα 100 άτομα που, όπως λέτε κι εσείς, θα βρουν δουλειά, πάνω από 100 άτομα από την περιοχή μας που θα έχουν ένα μεροκάματο, ακόμη και αυτό, κύριε Σαββόπουλε, αν σκεφτούμε, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κινηθεί ήδη από χθες. Κύριε Σαββόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε. Καλό βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την 14η λαμπαδιδρομία των εθελοντών αιμοδοτών να υποδέχθηκε χθες η Καστοριά. Τη φλόγα μετέφερε η Ολυμπιονίκης Χριστίνα Γιαζιτζίδου. Τη φλόγα τη μεταφέρει η Ολυμπιονίκης μας. Πού είναι η Χριστίνα? Χριστίνα Γιαζιτζίδου. Να παρευρεθεί και να ανάψει το βουνό μας με τη φλόγα της αγάπης. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Ο Θεός να σε έχει γερή και καλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτον για την τιμή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ελπίζω, όπως μεταφέρεται η φλόγα κατά τόπους και όπως λάμπει, έτσι θα πρέπει και η ιδέα, γιατί αυτό μεταφέρουμε ουσιαστικά, της αιμοδοσίας να μεταφερθεί στον κόσμο και όσο περνάει ο καιρός να γίνεται όλο και πιο έντονο αυτό το θέμα, το τεράστιο της αιμοδοσίας, γιατί πραγματικά σώζει ζωές, πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία που μπορεί να φανεί μια κρίσιμη στιγμή σωτήριο. Ο θεσμός πλέον της Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Αιμοδοσίας είναι ένα γεγονός που κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να μεταδοθεί και να διαδοθεί η ιδέα του εθελοντισμού και φυσικά μέσα από την αιμοδοσία, μέσα από την προσφορά του αίματος, σώζουμε ζωές και δείχνουμε τον αλτρουισμό και την αγάπη μας για τον άνθρωπο. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η ιδέα της αιμοδοσίας που ακόμη στην Ελλάδα νομίζω πως έχει ακόμα δρόμο να διανύσει, τα επόμενα χρόνια θα αγγίξει και θα περάσει τους αγαπητούς μας Ευρωπαίους πολίτες που είναι νομίζω αρκετά μπροστά σε αυτό το θέμα. Θέλω να τονίσω τη σημασία της αιμοδοσίας στον συνάνθρωπο. Είναι το πολυτιμότερο δώρο που κάνουμε στους συνανθρώπους μας, το να δώσουμε αίμα. Όλοι λοιπόν μαζί πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου. Σας δηλώνω και εγώ και όλοι μας ότι είμαστε στο πλευρό σας, στο έργο σας και καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση. Το αίμα, όπως ξέρουμε όλοι, είναι ένα κοινωνικό αγαθό και οι ανάγκες της χώρας σε αίμα είναι περίπου 650.000 φιάλες το χρόνο. Από αυτές, μόνο το 40 με 50% εξασφαλίζονται με εθελοντική αιμοδοσία. Οι υπόλοιπες αγοράζονται από κράτη του εξωτερικού περίπου 25.000 φιάλες αίμα το χρόνο από την Ελβετία. Γι' αυτό καλό είναι όλοι να τρέξουμε, να δώσουμε αίμα όποτε μπορούμε για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Ευχαριστώ. Η σημερινή σκηταλοδρομία
που έφερε τη φλόγα της αγάπης και βλέπουμε να καίει στο βωμό μπροστά μας, αυτές τις μέρες περιδιαβαίνει όλη τη χώρα μεταδίδοντας το μήνυμα του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αγάπης προς κάθε συνάνθρωπό μας. Για την προσφορά αίματος με την καρδιά μας, ανιδιωτελώς, δίχως καμία απολύτως απολαβή ή αντάλλαγμα, με την πίστη και μόνο ότι χαρίζουμε ζωή σε κάποιον, έστω και αν μας είναι άγνωστος. Σήμερα τιμούμε τον εθελοντή αιμοδότη που με την προσφορά του συντελεί τα μέγιστα στο μεγάλο στόχο των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών της χώρας μας, που είναι η επάρκεια αίματος σε όλη την Ελλάδα. Ας γίνει συνείδηση και πράξη όλων μας, κυρίως όμως των νέων, η εθελοντική αιμοδοσία σε πείσμα των σύγχρονων απειλών και προβλημάτων της ζωής μας. Και στην περιοχή μας καλούμεθα να εφαρμόσουμε τις πρακτικές αυτές σε συνεργασία πάντοτε με τις νοσοκομιακές υπηρεσίες αιμοδοσίας που υποευάλλουν αυτόν στη δουλειά τους και αποτελούν τον κύριο κρίκο στην αλυσίδα συγκέντρωσης, διεξαγωγής του επιβεβλημένου ελέγχου και διάθεσης του προσφερόμενου εθελοντικού αίματος. Δεν πρέπει, αγαπητοί μου, να ξεχνάμε ότι το εθελοντικά προσφερόμενο αίμα είναι ασφαλές, γιατί ο εθελοντής αιμοδότης είναι συνειδητοποιημένος δότης. Τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Καστοριάς, με σοβαρότητα και ευθύνη, η οποία τα διακρίνει πάντοτε, δεν μπορούν να είναι ήσυχοι όταν κάποιος συνάνθρωπος τους έχει πρόβλημα αίματος και σπέβδουν να κάνουν το χρέος τους, πραγματοποιώντας το νόημα της αγάπης που η καρδιά τους διαθέτει και η φλέβα τους γίνεται δύναμη πηγής και ζωής και γέφυρα ζωής και υγείας για τον λήπτη. Επίσης, θεωρούν βασική προϋπόθεση της επιτυχούς αυτής προσπάθειας την ικανότητα του ανθρώπου να συνεργάζεται με τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο χρέος, αλλά και επιτακτική ανάγκη της εποχής μας και μάλιστα ανάγκη της καρδιάς μας. Αγαπητοί μου, αναγνωρίζοντας την τιμή που μας κάνατε με την παρουσία σας, θερμά σας ευχαριστούμε. Εάν δε καταφέρουμε να αφυπνίσουμε και το ενδιαφέρον σας, ελπίζουμε να σας έχουμε σύντομα συνεργούς, γιατί όχι και μέλη μας, στο σωστικό μας αυτό έργο. Η συμφορά δεν έχει σειρά. Πότε θα χτυπήσει την πόρτα του καθενός δεν γνωρίζουμε. Ο μεγάλος μας ιστορικός Σουκυβίδης είπε «Ουκ εστίν ευρύν βίον άλυπον ισουδέναν». Δεν είναι δυνατόν να βρεις ζωή χωρίς να έχει λύπη ισουδέναν, κανείς. Και τέλος, η αιμοδοσία είναι φιλοσοφία της ζωής. Να λες ό,τι κάνεις, ό,τι λες να το αποδεικνύεις, εμπράκτος και να βελτιώνεσαι διαρκώς. Σας ευχαριστώ.
100 περίπου ποδηλάτες συμμετείχαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου Καστοριάς για τις γυναίκες θύματα βίας στην περιοχή μας, που ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει τις 100. Ας δούμε το σχετικό βίντεο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και την υποστήριξη. Ευχαριστούμε πολύ τον Ποδηλατικό Σύλλογο Καστοριάς για την συνεργασία και την πρόθεση για τη συνδιοργάνωση και φυσικά όλους τους συλλόγους και οργανώσεις που είστε σήμερα εδώ πέρα και τον καθένα ξεχωριστά. Έχουμε όλοι μια πάρα πολύ καλή διάθεση σήμερα, αλλά εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι δεν είναι μια γιορτινή εκδήλωση. Γίνεται με αφορμή τις γυναίκες θύματα βίας που έχουμε αποκλειστικά στην Καστοριά. Δυστυχώς η εμπειρία μας δείχνει πως έχουν ξεπεράσει τις 100 όσο λειτουργεί το κέντρο. Έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 100 γυναίκες, έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 200 αιτήματα, έχουμε κάνει πάνω από 900 συνεδρίες ατομικές με τις γυναίκες. Θα έχουμε μια ευκαιρία στο τέλος της διαδρομής να σας πούμε δύο πράγματα, να σας πάρουμε 5 λεπτά από το χρόνο σας και να πούμε δύο πράγματα πιο στοχευμένα. Ας είναι αυτή η εκδήλωση μία αφορμή για ενημέρωση, μία αφορμή για ευαισθητοποίηση και μία αφορμή για να πούμε ότι ναι, η βία κατά των γυναικών είναι πιο κοντά από ποτέ. Τα θύματα βίας μπορεί να είναι στη διπλανή μας πόρτα, μπορεί να είναι και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι και να μην το καταλαβαίνουμε. Ας γίνει αυτή η ποδηλατάδα μία τέτοια αφορμή για αφύπνιση και κινητοποίηση. Θα κάνουμε μια όμορφη βόλτα με τα ποδήλατά μας, αφιερωμένη στις γυναίκες θύματα βίας του κέντρου μας, οι οποίες ξεπερνούν και τις 100. Στόχος της εκδήλωσης είναι να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη συμμετοχή του κόσμου. Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Συνεργαζόμαστε με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Καστοριάς, 620. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Συλλόγου και τον κύριο και τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Παπαγεωργίου Φώτη, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα συνεργασίας μας. Τα μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε μέσα από αυτή την εκδήλωση. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη. Όποια γυναίκα χρειάζεται βοήθεια μπορεί να έρθει στο Συμβουλευτικό Κέντρο Καστοριάς για να βοηθηθεί. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών? Μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 100 γυναίκες στο δικό μας κέντρο που ήρθανε. Έχουν γίνει περίπου 900 συνεδρίες με τις συμβουλευόμενες και πάνω από 200 αιτήματα έχουν ανταποκριθεί στα 200 αιτήματα των γυναικών αυτών. Τι σας όθησε να πραγματοποιήσετε αυτή την εκδήλωση? Κάθε φορά που κάνουμε μία εκδήλωση βλέπουμε ότι μας γνωρίζει περισσότερο ο κόσμος και γι' αυτό και κάνουμε και τις συνεργασίες μας με τους συλλόγους. Είδαμε και κάποια θετικά νέα σε σχέση με την πορεία και το μέλλον του κέντρου. Υπήρχε ένα δελτίο τύπου από πλευράς περιφέρειας ότι γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, εφόσον γίνει αυτό, θα λειτουργήσει απρόσκοπτα. Εμείς δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για αυτό το θέμα. Θα είμαστε σίγουρα μέχρι το Δεκέμβριο του έτους στο κέντρο για να υποδεχθούμε οποιαδήποτε γυναίκα χρειάζεται την βοήθειά μας. Προσκληθήκαμε από το Κέντρο Βοήθειας κατά της Βίας των Γυναικών να συνδιοργανώσουμε αυτή την ποδηλατοπόρτα. Ανταποκριθήκαμε άμεσα, μας τιμά αυτή η πρόσκληση. Κάναμε τα δυνατά για ένα τόσο σημαντικό λόγο να
βοηθήσουμε σε αυτή την ποδηλατοβόλτα και γιατί όχι να εντάξουμε όλο αυτόν τον κόσμο που θα συμμετέχει και τις γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί την ενδοοικογενειακή ή εξωγενή βία να ενταχθεί στην ποδηλατική κοινότητα και να έχει όλα τα ψυχοσωματικά που θέλει να προσφέρει το ποδήλατο. Άλλη μια δραστηριότητα, άλλη μια πρωτοβουλία του Κέντρου Συμπεριφερειακής Βίας κατά της Βίας των Γυναικών του Δήμου Καστοριάς. Όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι ίσως από τα πιο αξιόλογα κομμάτια, από τους πιο αξιόλογους θεσμούς που έχουμε στο Δήμο μας σε πανελλαδικό επίπεδο. Συνεργάζεται άψογα με διάφορους φορείς στην πόλη, είτε και εκτός πόλης, με μοναδικό σκοπό πάντα την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη της οποιαδήποτε μορφής βίας κατά των γυναικών. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα παιδιά του Κέντρου Συμπεριφερειακής, αλλά και τη διοίκηση του νεοσύστατου Συλλόγου 620 των ποδηλατών της Καστοριάς για αυτή την πορεία, η οποία από ό,τι βλέπω έχει εγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία και πιστεύω ότι θα δώσουμε το δικό μας μήνυμα, προσπαθώντας να κάνουμε την τοπική αυτή κοινωνία εδώ στην Καστοριά ακόμα καλύτερη. Σε ό,τι αφορά την λειτουργία, τη συνέχιση λειτουργίας του κέντρου, είχαμε και ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια που ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ για να συνεχιστεί η λειτουργία από το 2017. Έχουμε κάποια πληροφόρηση? Ναι, φαντάζομαι θα θυμάστε όλη την περιπέτεια που έχουμε τραβήξει και από πόσα εμπόδια καταφέραμε να βγούμε ΣΟΗ και διατηρήσαμε αυτό το θεσμό σε λειτουργία. Δυστυχώς η Δυτική Μακεδονία είχε το αρνητικό απόλυτο σε όλη την Ελλάδα να μην εντάξει αυτού του είδους τις δράσεις και αυτού του είδους τους θεσμούς στο ΠΕΠ που τρέχει. Καταφέραμε ωστόσο με συντονισμένες κινήσεις και πιέσεις τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και με ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση του κέντρου μέχρι το τέλος του 2016. Ευελπιστώντας ότι από το 2017 και μετά θα υπάρχει μια είδους κάλυψη είτε διμερής είτε τριμερής σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Υπουργείο και φυσικά ο Δήμος πάντα συμμέτοχος, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε και τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής και για την επόμενη περίοδο. Η μεγάλη μας ελπίδα είναι η συντροποποίηση του ΠΕΠ, να υπάρχουν τα διαθέσιμα κονδύλια και να κατευθυνθούν όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα σε αυτή τη συγκεκριμένη δράση. Εμείς διασφαλίσαμε μέσω του Δήμου και του Υπουργείου Εσωτερικών με μια έκτακτη επιχορήγηση αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό. Καλύψαμε τα λειτουργικά και την ισοδοσία των παιδιών για το πρώτο εξάμεινο του 2016. Ήδη είμαστε σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία και αποστέλνουμε το ανάλογο αίτημα για το δεύτερο εξάμεινο του 2016. Αλλά η μεγάλη μάχη είναι από το 2017 έως και τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου να διασφαλιστεί η λειτουργία του μέσω ένταξης στο αντίστοιχο ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας. Στα τμήματα που θα λειτουργήσουν φέτος, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αθανάσιος Χριστόπουλος, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Χατζηλοντιάδου, μιλώντας στην κάμερα του Δικτύου 1. Ο Σύλλογος θα στεγαστεί πλέον σε καινούριο χώρο στην πλατεία Ομόνοιας. Σε καινούριο χώρο θα στεγαστεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος. Πρόκειται για το παλιό ΡΕΞ που βρίσκεται στην πλατεία Ομονίας. Και αυτή τη στιγμή γίνονται οι απαραίτητες εργασίες στον χώρο. Αρκετά τμήματα για παιδιά και ενήλικες θα λειτουργήσει και φέτος ο Σύλλογος. Ξεκινάμε την χειμερινή σεζόν, την καινούργια σεζόν 2016-2017 στον Αθανάσιο Χριστόπουλο με πολλές αλλαγές και πολλά τμήματα. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε το πρόγραμμα, να πούμε την πρώτη κύρια αλλαγή που πλέον ο Αθανάσιος Χριστόπουλος θα στεγάζεται στην καινούργια του αίθουσα που είναι στην πλατεία Ομόνοιας, στο παλιό το ΡΕΞ. Δεν θα είμαστε πλέον κάτω από το πρώτο γυμνάσιο, έχουμε το δικό μας χώρο και το σημαντικό όλο της υπόθεσης είναι ότι όλα τα τμήματα πλέον θα στεγάζονται στον ίδιο χώρο. Και το εικαστικό και το τμήμα φωτογραφίας αλλά και όλα τα υπόλοιπα τμήματα συγκεντρωθήκαμε και μαζευτήκαμε σε ένα χώρο. Οπότε ευπρόσδεκτη όποιος θέλει να έρθει ο σύλλογος, η αγκαλιά του, είναι ανοιχτή, να έρθει στα τμήματά μας. Τώρα για τη φετινή τη σεζόν ξεκινάμε με το εικαστικό το τμήμα όπως κάθε χρόνο που είναι υπεύθυνη η κυρία Στεργίου Μαρία. Και φέτος έχουμε μία μικρή καινοτομία. Έχουμε και τμήμα καλλιτεχνικών ενηλίκων, όπου εκεί ενήλικες κατά κύριο λόγο μπορούν να έρχονται για να κάνουν όποια μορφή καλλιτεχνίας, καινούργιας ή πιο παλιάς, θέλουν πάντα με την καθοδήγηση της κυρίας Στεργίου Μαρίας. Έχουμε το τμήμα μπλεκτικής, συνεχίζουμε, που πήγε πάρα πολύ καλά πέρσι και συνεχίζουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και φέτος μάλλον θα μπουν και μαθήματα κοπτικής και ραπτικής και πατρών. Είναι και αυτό στα πλάνα μας και στους στόχους μας.
τα χορευτικά μας. Χορευτικό ενηλίκων προχωρημένο. Φέτος έχουμε και χορευτικό αρχαρίων ενηλίκων. Το παιδικό το χορευτικό. Το χορευτικό παιδικό αρχαρίων φέτος. Όλα αυτά στον καινούριο χώρο, στην καινούργια αίθουσα. Συνεχίζουμε με τις χοροδίες μας, όπου είναι η χοροδία η παραδοσιακή των ενηλίκων, η μεικτή παραδοσιακή, η χοροδία η παιδική, που με τις φωνούλες τους έχουν καταπλήξει τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα, η λαϊκορεμπέτικη, που ξεκίνησε δειλά-δειλά την άνοιξη και συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμά της, και φέτος έχουμε μία καινούρια χοροδία, την εφηβική, η οποία χοροδία εφηβική θα ξεκινήσει για πρώτη φορά φέτος και γενικότερα στην πόλη της Καστοριάς σαν χοροδία υπό αυτή τη μορφή. Έχουμε τη χαρά να έχουμε χωράρχη τον κύριο Θοδωράκη Δημήτρη, ο οποίος είναι καθηγητής από το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας και θα αναλάβει την εκδική, ενώ όλες τις υπόλοιπες συνεχίζουμε κανονικά με την χωράρχη μας, την κυρία Ναταλία Σερόβα Χολοπούλου, που εδώ και τόσα χρόνια κάνει εξαιρετική δουλειά και συνεχίζει στους υπόλοιπους του συλλόγου. Συνεχίζουμε με το τμήμα Ζούμπα Ενηλίκων, όπου θα γίνεται παράλληλα και άλλη μια μέρα και τμήμα γυμναστικής και ευεξίας, το λέμε ενηλίκων, όπου θα γίνονται διάφορες μορφές γυμναστικής εκεί. Είναι η ζούμπα η παιδική, είναι η αγιογραφία, το τμήμα αγιογραφίας, το τμήμα φωτογραφίας, η φωτογραφική λέσχη του Αθανάσου Χριστόπουλου, όπου θα είναι και αυτό, θα στεγάζεται και αυτό στον ίδιο χώρο όπως προείπα. Το τμήμα θεατρικού παιχνιδιού με την κυρία Μένη Κοκκίνου και φέτος εντάσσουμε και το τμήμα θεατρικής ομάδας, όπου παιδιά που ενδιαφέρονται να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους μπορούν να έρθουν και με την καθοδήγηση της κυρίας Μένη, με προοπτική βέβαια να ανεβάσουμε και μια θεατρική, παιδική θεατρική παράσταση. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω, κάναμε ένα άνοιγμα προς τους δημότες της Καστοριάς και γενικώς σε όποιον θέλει. Η λαϊκορεμπέτικη χοροδία και η παραδοσιακή έχει ανάγκη από εμπλουτισμό μουσικών οργάνων. Έτσι, όσοι νομίζουν ότι θέλουν να συμμετέχουν, όσοι το έχουν για το σπίτι μόνο και δεν έχουν βγει προς τα έξω, όσοι κάνουν μαθήματα και θέλουν να κάνουν εξάσκηση. Είμαστε ανοιχτοί προς όλους τους μουσικούς, όποιο μουσικό όργανο και αν ασχολείται ο καθένας, μεγάλο ή μικρό, δεν έχει καμία σημασία, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ασχολείται, για μικρό ή για μεγάλο, δεν έχει καμία σημασία. Είμαστε ανοιχτοί. Να έρθω στους κόλπους του συλλόγου. Θα περάσουν έτσι μία μικρή οντισιόν ακρόαση από την κυρία Ναταλία και με πολύ μεγάλη χαρά να έρθουν να συμμετέχουν στο σχήμα, να αγκαλιάσουν τις χοροδίες μας, γιατί και το πιο μικρό μουσικό όργανο και ο πιο μικρός μουσικός είναι μεγάλη σημασία η προσφορά. Νεφώσεις θα επικρατήσουν αύριο στο νομό της Καστοριάς με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί μέτροι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού αύριο στις 9. Να είστε καλά, καλό βράδυ.